Εντός Μαΐου, όπως εκτιμάται, θα υπογραφεί το έργο της ανάπλασης και ανάδειξης των τείχων στο πλαίσιο του Master Plan που εκπώνησε η Λότζια πριν αρκετά χρόνια, ώστε οι πέθριοι χώροι των ενετικών τείχων να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Αν όλα πάνε καλά, θα καταφέρουμε να έχουμε την έγκριση για την υπογραφή σύμβασης εντός του Μάη και αμέσως μετά θα καλέσουμε για υπογραφή τη σχετική σύμβαση και την ένταξη των εργασιών. Άρα, μέσα στο καλοκαίρι, πρώτα ο Θεός, θα καταφέρουμε να δούμε το μνημείο των ενετικών τείχων να αναβαθμίζεται περαιτέρω και να αποκτήσουμε μια περιπατητική διαδρομή αντάξια της αξίας του μνημείου. Πιο κοντά στον οραματικό αυτό στόχο βρίσκεται η Λότζια, με τον Γιάννη Αναστασάκη να εκτιμά ότι θα κερδιθεί το στοίχημα για την ανάπλαση μιας τεράστιας έκτασης στο ισόπεδο τμήμα των ενετικών τείχων από την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μέχρι και τη Βίγλα. Με αναψυκτήρια, με ένα άλλο δάπεδο για να είναι ακόμα πιο βατό, με νέο φωτισμό αντιβανδαλιστικό και με μια πληροφοριακή σήμανση ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει το μνημείο το ρόλο του και ως ένας αξιόλογος χώρος για την επίσκεψη των τουριστών. Μαζί με αυτή την παρέμβαση θα γίνει και μια φύτευση δεκάδων στρεμμάτων ώστε να πρασινίσει κάθε ελεύθερη επιφάνεια των τείχων. Από αυτά τα 350 στρέμματα έχουμε καταλήξει ότι περίπου τα 40 μπορούν να φυτευτούν. Προτάσεις για τη δημιουργία νέων υποδομών άθλησης καθώς και τοποθέτησης υπαίθριων γυμναστήριων κατέθεσε στη Λότζια η Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. Η συνεχώς αυξανόμενη τάση για άθληση των πολιτών του Ηρακλείου καθιστά επιβεβλημένη τη δημιουργία ειδικών διαδρομών που να προστατεύουν τους πολίτες που θα επιθυμούν να κάνουν τρέξιμο, ποδήλατο, περπάτημα, αλλά και τη δημιουργία σε κάποια σημεία θεωρούμε των ενετικών τείχων υπαίθριων γυμναστηρίων. Για τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με έναν τρόπο άσκησης που έχει μεγάλη δυναμική τώρα τελευταία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, που είναι ο περιπατητικός αθλητισμός και ο δρομικός αθλητισμός. Έχουμε την εντύπωση ότι οτιδήποτε είναι εύκολα προσβάσιμο στους δημότες θα έχει τη ζήτηση που χρειάζεται ώστε να δικαιολογήσει την κατασκευή, ό,τι κι αν είναι αυτό. Εξάλλου το περπάτημα και το ελαφρό τρέξιμο είναι δραστηριότητες οι οποίες παγκοσμίως είναι αυτές οι οποίες οι άνθρωποι προτιμούν σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Από τα τείχη της πόλης στην πόλη των τείχων. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ένταξη των ενετικών τείχων του μεγαλύτερου οχηρηματικού έργου της Μεσογείου στη ζωή της πόλης ως χώρος πολιτισμού, χώρος πρασίνου και ως ο μεγαλύτερος κοινόχρηστος χώρος. Είναι δεμένο μαζί με το έργο το κομμάτι της φύτευσης και της εγκατάστασης των σχετικών αρδευτικών δικτύων. Άρα, στον επόμενο 1,5 χρόνο, να το πούμε χοντρικά, θα έχει συμπληρωθεί η φύτευση και στο μνημείο των ενετικών τείχων και στα πρανή.